για αυτό το σούπερ τριήμερο που σε λίγο θα σας πω, μάλλον καθίστε να σας πω τώρα πότε είναι. Πότε είναι το τριήμερο, Κατερίνα Φραγκάκη. Οπ, την παρουσίασα. Είναι η Κατερίνα Φραγκάκη κοντά μας είναι σήμερα, παιδιά. Η Κατερίνα το Κατερινάκη. Τι κάνεις? Είσαι η χαρά των φίλων σου, η χαρά των ακροατών σου, η χαρά της ζωής, βρε Δημήτρη. Είσαι. Λοιπόν, γιατί το τριήμερο αυτό που δίνουμε, που κληρώνουμε, που κληρώνουμε στο Real αύριο 24 του μήνα, είναι για το επόμενο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Για το επόμενο Πουσικού, 29 και 30 Ιουλίου. Όποιος κερδίσει φεύγει αυστηρά. Γι' αυτό αν το διεκδικείτε να ξέρετε ότι είναι για το επόμενο Πουσουκού. Δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού δίνουμε ένα τριήμερο, Κατερίνα μου, με όλα τα πάντα πληρωμένα. Διαμονή, διατροφή, ξαπλώστρες, όλα. Δεν είναι ωραίο δώρο? Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι η χαρά της ζωής. Να σου πω, Κατερίνα μου, νομίζω ότι αυτό που λείπει τελικά είναι η χαρά της ζωής, όχι ο Δημήτρης ο Μάρκος. Η χαρά, όπως το πες, της ζωής, γιατί δεν πέρασαμε και λίγα τη βδομάδα που μας πέρασε. Πέρασαμε με πολλά. Τις φωτιές και ξέρεις τι έμαθα. Έμαθα από φίλους μου σε νησιά, που αυτή την προέκταση δεν την έχουμε πιάσει καθόλου, τη διάσταση του θέματος. Έμαθα από φίλους μου ότι πέσανε βροχή και ακυρώσει στα νησιά. Φαντάσου πόσων ανθρώπων τα σπίτια κινδυνεύσανε. Που είναι στο κομμάτι εκείνο της Αττικής που κάηκε, και στα Μέγαρα όμως και στη Σαλαμίνα και οπουδήποτε αλλού απειλήθηκαν τα σπίτια τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μόνο όρεξη να φύγουν δεν έχουν τώρα, έτσι δεν είναι? Που είδαν τις φλόγες να γλύφουν, όπως λέμε, ή και να καίνε τα σπίτια τους. Αν δεν τους δώσουμε λίγη χαρά, λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις δραματικές στιγμές που ζήσανε, τότε τι κάνουμε? Μόνο να περιγράφουμε τα γεγονότα? Εγώ θεωρώ την υποχρέωσή μου, Κατερίνα μου, να δώσω και λίγη χαρά στον κόσμο. Έτσι είσαι όμως εσύ, Δημήτρη μου. Εντάξει, δεν ξέρω. Κανονικά όλοι έπρεπε να το βλέπουν έτσι, όπως το λες. Και επειδή το βίωσα κι εγώ πέρυσι αυτό με τις φωτιές στο Κρυονέρι Αττικής. Το έζησες, ναι. Εμάς το σπίτι κάηκε εξωτερικά. Ναι. Το βιώσαμε στο πετσί μας. Δεν το θυμάμαι, δεν μιλάγαμε συνέχεια στα τηλέφωνα. Για πες μου λίγο, για πες μου. Μίλησε μου γι' αυτό λίγο. Μίλησε μου λίγο για αυτή την περιπέτεια που ζήσατε πέρσι. Κοίτα, όταν βλέπεις τη φωτιά να έρχεται πάνω στο σπίτι σου και πρέπει να φύγεις ξαφνικά από το σπίτι, χωρίς να ξέρεις τι πρέπει να πάρεις μαζί, τι έχει αξία για σένα. Είναι ό,τι πρέπει να επιλέξεις, άσχημα... γι' αυτό λες. Πρέπει να επιλέξεις. Δηλαδή, ενώ έχουν πρέπει όλα... να επιλέξεις μια φωτογραφία, πρέπει να επιλέξεις ένα κόσμημα. Το άλμπουμ του γάμου σου. Απίστευτο. Πρέπει να επιλέξεις κάποια πράγματα τα οποία ξέρεις ότι πρέπει να σε συντροφεύουν σε όλη σου τη ζωή. Με το κίνδυνο να χάσεις όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια. Γιατί φεύγοντας ξέρεις ότι μπορεί αυτά που άφησες πίσω να μην τα ξαναδείς. Πιστεύεις ότι θα τα χάσεις. Έρχεται τόσο ραγδαία αυτή η φωτιά. Εγώ θυμάμαι πώς ερχόταν προς το σπίτι και έπρεπε να εγκαταλείψουμε το σπίτι, να το κλείσουμε και να φύγουμε από εκεί. Ευτυχώς για μας υπήρχε ένας γείτονας ο οποίος δεν το εγκατέλειψε και ανέβηκε πάνω στην κεραμοσκεπή και έσωσε ουσιαστικά το σπίτι μας από την ολοσχερή, θα έλεγα, καταστροφή. Ναι. Δυστυχώς εμείς το πάθαμε αυτό, Δημήτρη μου, και θέλω να το πω και να το τονίσω, εξαιτίας της πλημελούς και αμελής συμπεριφοράς που είχε ένας άλλος γειτονάς μας, ο οποίος έχει ένα οικόπεδο το οποίο το έχει αφήσει ακριβώς με τα ξερά. Μπήκε μέσα στο οικόπεδο γιατί πέρασε πάνω από το δάσος του Κρυονερίου. Άρχισαν να πετάγονται ουσιαστικά οι φλόγες και ξαφνικά μπήκε στο συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από το δικό μας σπίτι, και γι' αυτό το λόγο κάηκε το σπίτι. Κάηκε ευτυχώς όχι ολοσχερός, πλέον το έχουμε αποκαταστήσει, μένουμε σε αυτό, αλλά θέλω να πω είναι πολύ σημαντικό και η προσωπική ευθύνη, γιατί αν το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κάνει αυτό που όφιλε να κάνει και να το καθαρίσει το οικόπεδό του, εμείς ούτε θα είχαμε καεί, ούτε θα είχε συμβεί αυτή η κατάσταση. Να σου πω ότι και φέτος αναγκάστηκε ο Δήμος να μπει να το καθαρίσει. Το οικόπεδο του συγκεκριμένου. Το συγκεκριμένο οικόπεδο, διότι παρότι τον καλέσαμε, τον πήραμε τηλέφωνο, αδιαφόρησε για άλλη μια φορά. Έχουμε ακριβώς απέναντι όλα τα καμένα δέντρα, τα οποία ούτε αυτά δεν τα έχει κόψει. Και δυστυχώς θλίβομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, έχουν οχαδερφισμό, αδιαφορούν για τη ζωή του συμπολίτη τους και για την περιουσία. Επειδή είσαι όμως και δικηγόρος, πάνω απ' όλα είσαι δικηγόρος, πέρα από άνθρωπο. Μίλησες ως άνθρωπος τώρα, με αγανάκτηση. Ξύπνησε στο μυαλό σου μετά τις τελευταίες πυρκαγιές στην Αττική. Ξύπνησε η περιπέτεια που πέρασες εσύ και οι δραματικές. Και για σένα και για τον Δημήτρη και για την οικογένειά σας, τον Δημήτρη Χριστούλια και για την οικογένειά σας στιγμές. Ξύπνησαν στη μνήμη σου. Είσαι και δικηγόρος όμως, δεν υπάρχει μια
ποινή για όλους αυτούς που δεν... Και βέβαια. Για πες. Και βέβαια. Καταρχάς μπορείς να ζητήσεις και την... Όπως έχω κάνει εγώ άλλωστε και αγωγή. Α, το έχεις κάνει. Βέβαια. Α, έχεις κάνει αγωγή. Και βέβαια. Και ζητάς... Μα δεν θα κεγόμαστε. Άρα αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό για να μην καούμε, για να μην καούν και οι ακροατές που θα δουν τις... που φοβούνται ότι μπορεί, είναι πιθανό να δουν φλόγες να απειλούν τα σπίτια τους. Αρχικά η πολιτεία. Στο... Ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνουμε προληπτικά, να δούμε λίγο και το κομμάτι της πρόληψης. Αν ξέρουμε ότι ο κακός γειτονάς μας, ο αμελής γειτονάς μας, ο αδιάφορος γειτονάς μας δεν μαζεύει τα ξερά του χόρτα, κλαδιά, παρότι σκουπίδια. Παρότι τον έχουμε πάρει τηλέφωνα και του το έχουμε γνωστοποιήσει. Επανειλημμένος, ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση πρέπει και ο Δήμος να παρέμβει. Mm-hmm. Οφείλει να επιβάλλει τα πρόστιμα. Mm-hmm. Οφείλει να μπει μέσα στο οικόπεδο να το καθαρίσει, mm-hmm. ώστε να μην υπάρξουν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Και εν συνεχεία, βεβαίως, τόσο ο Δήμος όσο και ο πολίτης, ο οποίος κινδύνευσε η περιουσία του και υπέστη κάποια βλάβη, μπορεί να στραφεί κάνοντας αγωγή, καταθέτοντας μία αγωγή και ζητώντας την αποζημίωση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί, πάνω απ' όλα είναι ηθική βλάβη, και βεβαίως για τις ηλικιές ζημίες. Mm-hmm. Αλλά το να βλέπεις να καίγεται το σπίτι σου είναι σαν να καίγεσαι κι εσύ εκείνη τη στιγμή. Αυτό νιώθεις. Δεν το συζητώ. Ξεπερνιέται όμως, έτσι, άμα δεν... Ξεπερνιέται. Αυτό ήθελα να πω στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε ζωντανοί. Είναι πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Έτσι, όλα μπορούν να γίνουν και εμάς στο σπίτι μας τώρα, και θέλω να το πω αυτό στον κόσμο, ναι, είναι, ναι, μια χαρά. Ναι. Μπορεί ακόμα να βλέπουμε απέναντι τα δέντρα, τα καμένα. Ναι. Αυτό μας θυμίζει βεβαίως τι βιώσαμε. Απ' την άλλη όμως βλέπεις το σπιτάκι σου, το οποίο πάλι είναι σε μια καλή κατάσταση. Ναι. Το κράτος έδωσε κάποια χρήματα. Όσοι είχαμε και, όπως εγώ ας πούμε, μια κάλυψη από μια ασφαλιστική, μπορέσαμε και τα αποκαταστήσαμε. Λειτουργήσαν όλα αυτά και το κράτος. Όλα, δηλαδή, όλα. Όλα. Πήραμε αμέσως αποζημίωση. Εσύ έχεις κάνει δηλαδή ασφάλεια για πυρκαγιά. Βεβαίως. Και είναι και αυτό σημαντικό, παιδιά, να το κάνουμε. Δηλαδή, όλοι όσοι μένουμε σε τέτοιες περιοχές. Και δεν είναι πολύ ακριβά τα. Δηλαδή, κοίτα, είναι ανάλογα το σπίτι. Ναι, ναι. Και τι θέλεις να ασφαλίσεις. Και τι θέλεις, δηλαδή, να ασφαλίσεις. Δηλαδή το ασφαλίζεις για κάποιο ποσό, φαντάζομαι. Για κάποιο ποσό. Ναι, ναι, ναι. Είναι ανάλογα τώρα, το ποσό. Τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω αβάντα στους ασφαλιστές, αλλά να σου πω κάτι. Είμαστε αμελείς μερικές φορές. Δηλαδή, και εγώ τώρα δεν ξέρω αν έχω ασφαλεί για το σπίτι μου. Εγώ, για πυρκαγιά. Εγώ δεν πρέπει να έχω ασφαλίσει τα γραφεία, έχω ασφαλίσει τα πάντα. Μόνο και μόνο ξέρεις να σκέφτεσαι ότι είσαι σε μια κατάσταση που οτιδήποτε και να συμβεί μπορείς να πάρεις μια αποζημίωση από την ασφαλιστική. Παιδί μου, μην πας μακριά. Συγγνώμη που σε διακόπτω, μην το ξεχάσω απλά και μετά να συνεχίσεις τη συλλογή. Σου, μπορεί από πάνω να κάψει κατά λάθος το σπίτι του, να ξεχάσει το μάτι ανοιχτό που λέμε. Έτσι. Βέβαια. Δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Είναι ότι κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή από την όποια αμέλεια του συγκάτοικου, γείτονα, εκείνου που συνορεύεις, από πάνω, από κάτω, πλαγίο, στο διαμέρισμά σου. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ακριβώς. Δεν μπορείς να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να παίζεις. Και δεν το σκεφτόμαστε όμως. Και μετά κλαίμε και λέμε, γιατί πάνω απ' όλα η ζωή, αλλά μετά έρχονται τα υλικά αγαθά, το σπίτι, το κεραμίδι που λέμε. Ο κόπος, όλων ο κόπος μια ζωή. Βέβαια. Ναι, ναι. Και αυτό πρέπει κάπως, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, έστω και με ένα μίνιμουμ ποσό. Με ένα μίνιμουμ ποσό. Με ένα μικρό συμβόλαιο να μπορέσεις να αποζημιωθείς για τα ελάχιστα. Το καλό είναι ότι όσοι έχουμε στεγαστικά δάνεια, ναι, οφείλουμε να κάνουμε την συγκεκριμένη ασφάλεια. Άρα είμαστε καλυμμένοι και από αυτό. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ το προτείνω σε όλο τον κόσμο, ειδικά όσοι ζούμε μέσα στο δάσος ουσιαστικά. Έτσι, ή κοντά. Ή κοντά στο δάσος, να έχουμε μία κάλυψη ασφαλιστική, ώστε οτιδήποτε συμβεί να μπορέσουμε. Βεβαίως υπάρχουν και θέματα με τις ασφαλιστικές. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση. Όπου σε ασφαλίζει αν είσαι κοντά στο δάσο. Ναι, 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 τι πρέπει να αποδείξεις περισσότερο. Τι πρέπει να αποδείξεις εφόσον σε βρει το κακό, ότι. Το θέμα είναι να αποδείξεις ποια είναι η ηλική η βλάβη που έχεις υποστεί. Γίνεται μια τεχνική έκθεση. Οφείλεις να δώσεις όλα τα ποσά τα οποία θα πρέπει να καταβάλεις. Και μετά οι ασφαλιστικές δυστυχώς κόβουν και κάποια κονδύλια. Έχουν αυτό το πρόβλημα. Εκεί εντάξει, θα πρέπει να βρούμε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Εννοείς τι εννοείς κόβουνε, δηλαδή, αν εσύ έχεις υποστεί ζημία. Παίρνεις μία προσφορά 2.000 ευρώ για να βάψεις το σπίτι σου. Είναι πολύ πιθανό να σου πει η ασφάλεια ότι δεν είναι 2.000 ευρώ, αλλά μπορείς να βρεις κάποιον με λιγότερα χρήματα. Και να σε πάει από τις 2.000 να σε πάει στα 1.000 ευρώ. Εκεί ξεκινάει μια διαδικασία. Φέρτε μου, ρε παιδιά, εσύ ένα μπογιατζή. Φέρτε μου ένα μπογιατζή καλό, που να το βάψεις καλά το σπίτι και να. Όχι, δεν σου φέρνουν μπογιατζή. Σου λένε βρες ένα φτηνό μπογιατζή. Εκεί υπάρχουν άλλα ζητήματα. Και με απόδειξη καταλύγουμε... Με απόδειξη φυσικά. Γιατί η ασφαλιστική θέλει και απόδειξη. Δεν είναι μπογιατζή. Ο μπογιατζή που ξέρετε, ο
υδραυλικός και δεν έχω τίποτα με τα επαγγέλματα. Όχι, και ο ηλεκτρολόγος που δεν θέλει απόδειξη. Εδώ, αν θες να αποζημιωθείς από την ασφαλιστική σου, πρέπει δέχονται, να. Δέχονται και προσφορές, αλλά στοιχειοθετημένες. Και σου λέω τις περισσότερες φορές θα κόψουν. Αυτό είναι το άσχημο. Και πολλές φορές βλέπουμε να καταλήγουμε στα δικαστήρια. Αλήθεια και σε αυτό. Βεβαίως. Κατερίνα Φραγκάκη, έχουμε ανάγκη. Χωρίς την Κατερίνα Φραγκάκη, παιδιά. Δηλαδή, πρέπει πάντα να έχεις μια. Τι λες αυτό. Να έχεις ένα δικηγόρο. Μην λες μόνο για μένα. Κάτσε. Είναι και οι συνάδελφοί μου οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Ναι, όπου Κατερίνα Φραγκάκη. Δόξα τω Θεώ, είμαστε 23.000 περίπου. Πόσοι. Στην Αθήνα είμαστε πολλοί. Πολλοί και καλοί. Ναι, δεν διαφωνώ. Για να το λες εσύ, κάτι περισσότερο θα ξέρεις από μένα. Πάντως και εγώ ξέρω και πολλούς και καλούς δικηγόρους. Αλλά Κατερίνα Φραγκάκη δεν έχω γνωρίσει ποτέ. Που να μπορεί να σφάζει και τον αντίδικο με το χαμόγελο. Με το χαμόγελο. Δηλαδή να τον καταδικάζει, αλλά να τον χαμογελάει. Με το χαμόγελο, με το χαμόγελο. Λοιπόν, τι βλέπεις, Μαρία Χριστοδούλου, δύναμη, έτσι. Τον κύριο απ' έξω, πώς τον βλέπεις. Ποιος είναι ο κύριος, δεν τον γνωρίζω. Λοιπόν, για κάτσε να τον φωνάξουμε λίγο. Για βάλε λίγο μουσική, Μαρία Χριστοδούλου. Ναι, ναι, ναι. Σε είδαμε έξω και σε φωνάξαμε και αναρωτιόμασταν ποιος είναι ο κύριος. Θέλετε να πείτε, κύριε, ποιος είστε, συγγνώμη. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μάρκο. Να σου στήσω την κυρία Χριστοδούλου. Η κυρία Χριστοδούλου είναι αγαπημένη μου φίλη. Εντάξει, πού και δίπλα είναι η αγαπημένη μου σύζυγος. Κατάλαβες. Τώρα καταλάβαμε ποιος είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, να πω κάτι, Κατερίνα Φραγκάκη. Δείξε μου το σύζυγό σου να σου πω ποια είσαι. Ευτυχώς είσαι καλά. Ποια είμαι. Η κυρία Χριστούλια Φραγκάκη. Λοιπόν, σωστά το έθεσε στο θέμα. Πρώτα το Χριστούλια. Εγώ κάνω τον οδηγό τώρα. Καταλάβες. Μου λέει, έλα πήγαινε με εκεί, πήγαινε για καμιά δουλειά, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, πήγαινε. Εντάξει, είναι και Σάββατο και δύσκολο. Συγγνώμη που σας πήρα από τις δουλειές σας. Γιατί τιμητικό επάγγελμα είναι. Ναι, έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Λέγαμε. Έχεις όρεξη να ρητορεύσεις κι άλλο, θες να πεις κι άλλα. Πες μου. Η εκπομπή είναι ελεύθερη. Δεν γίνεται. Άμα βλέπω μικρόφωνο, δεν μπορώ. Θέλω να μιλάω και να μισάω. Βγάζεις τα σπασμένα. Εννοώ, δεν σε αφήνει η Κατερίνα Φραγκάκη να μιλήσει. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Βρες καμιά καλή δικηγόρο. Μόνο εγώ δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Έτσι. Τι να κάνω. Για πες τώρα, τι θέλετε να σας πω. Ο Χριστούλιας χύμαρος, παιδιά. Χύμαρος. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο για να σοβαρευτούμε με την Κατερίνα, με αφορμή και τις πυρκαγιές στην Αττική. Τι περάσατε κι εσείς πέρυσι, να μας κάνεις ένα σχόλιο κι εσύ γι' αυτό. Εφιάλτης ήταν, Δημήτρη. Εγώ θέλω πραγματικά. Λέγαμε για αποζημιώσεις και τα λοιπά. Δεν αναγκάσαι να βάλουμε στην κουβέντα γιατί σου έξω. Συναισθηματικά θα σας μιλήσω μόνο. Διότι ζήσαμε τη στιγμή, ξέρεις, να σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι καίγεται το σπίτι σου. Πραγματικά. Πού ήσασταν εσύ. Πραγματικά. Έπρεπε να φύγουμε. Δεν μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε. Α, εννοείται. Ήσασταν και σας λέγανε ότι έρχεται φωτιά. Τι βλέπαμε στα 5 μέτρα. Ναι. Λοιπόν, σας είχε έρθει το τέτοιο το ειδοποιητικό 112. Όλα τα πάντα. Λοιπόν, πραγματικά στέλνω όλη μου την αγάπη σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που δοκιμάστηκαν τώρα στις πρόσφατες πυρκαγιές και ελπίζω να μην τύχει τίποτε άλλο τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναπεράσουμε τέτοιον πύρινο εφιάλτη. Έλατε, γιατί είναι εφιάλτης και πύρινος και εφιάλτης με όλη τη σημασία της λέξης. Πρώτα απ' όλα είναι να μην χαθεί καμία ζωή. Καλά, εντάξει, είναι σωστά. Εντάξει. Από εκεί πέρα όμως, όταν βλέπεις και το σπίτι σου που με τόσο κόπο έχεις φτιάξει, που εκεί έχεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και ξαφνικά μένεις στον δρόμο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το συλλάβω. Δηλαδή, εμείς είχαμε ανθρώπους, γείτονες που μείνανε στον δρόμο διότι καήκανε εντελώς, καταστράφηκαν εντελώς τα σπίτια τους. Εκεί είναι το δύσκολο. Γιατί όταν αποκαθίστανται ζημιές, κάπου το ξεπερνάς. Γιατί τις λέω τις Κατερίνα. Ένα τείχο θα το βάψεις. Ξεπερνιέται, αλλά αν δεν καταστραφεί ολοσχερός ξεπερνιέται. Από τη στιγμή που μπει σπίτι σου είναι κάτι. Το θέμα είναι όταν δεν μπορείς να μπει καθόλου σπίτι σου, εκεί δεν μπορώ να καταλάβω την τραγωδία αυτής της οικογένειας. Λοιπόν, επειδή θα σε αποδεσμεύσω σε λίγο. Φυσικά, θα περιμένεις βέβαια την Κατερίνα να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Πες μας λίγο για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, μια και έχω τον γκουρού της οικονομίας. Πολύ σημαντικό. Τον γκουρού της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, τον Δημήτρη Χριστούλια. Που τον βλέπει φανατικά ο πατέρας μου. Τον ακούει φανατικά. Έτσι. Να είναι καλά. Να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι που ακούνε. Και έχεις και ένα νικότερο κοινό, δεν μπορώ να πω βέβαια. Γιατί είσαι και ωραίο αγόρι. Έτσι. ναι, πολύ ωραίο. Οπότε, μια και έχουμε εσένα που είσαι όλα σε ένα. Και γοητευτικός και οικονομικός. Μάλλον είμαι φίλος και λες τόσο πολύ και καλά. Και σε αγαπάω και πολύ. Για πες μας τι γίνεται. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι μέχρι 30 Αυγούστου υπάρχει η παράταση για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Πολύ σημαντικό, δύο πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε. Παρακαλώ. Πρώτον, ότι η δόση Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να δοθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.
όποιοι κάνουν φορολογική δήλωση, δώσει Ιουλίου και Αυγούστου για 31. Ερώτηση, πριν το και επίσης. Αν εγώ έχω υποβάλει τη δήλωσή μου και να πληρώσω τώρα τέλη Ιουλίου την πρώτη δόση, μπορώ να την πληρώσω τέλη Αυγούστου και τις δύο μαζί? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί και θα σε πήγαινα. Πρέπει να... Τι είμαι εγώ, κορόιδο, δεν κατάλαβα. Πρέπει λογικά. Κορόιδο, με μία έννοια, γιατί τα λεφτά θα τα δώσει, δεν τα κατώνεις. Αυτό που ρώτησα πριν από λίγες ημέρες και μπορώ να σα το μεταφέρω με απόλυτη ασφάλεια είναι ότι όποιοι θέλουν, όποιοι μπορούν, λίγοι προφανώς, θέλουν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος που θα τους έρθει, πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 31, όχι μέχρι τις 31, μέχρι τις 29 Ιουλίου. Τι την έκπτωση, Παρασκευή, τι έκπτωση. 3% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Άρα μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου. Κάντο ρε παιδί μου, 5-6 να αξίζει 3%. Να πάρεις τα λεφτά. Πάλι καλά, γιατί πάντα λέμε ότι πρέπει να επιβραβεύονται με κάποιον τρόπο και οι συνεπείς. Σωστά. Ωραία, και το δεύτερο που θέλεις να πεις, κάτι σε διέκοψε τώρα, το ξέχασες? Το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να πάμε 2, 3, 4, 5 μέρες διακοπές, ναι, να ξεκουραστούμε. Όλοι το έχουμε ανάγκη, νομίζω, μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει το τελευταίο διάστημα στη ζωή μας και εδώ στον Real FM και στην Real News. Προχωράμε, είμαστε δυνατοί, είμαστε ενωμένοι, προχωράμε και όλα θα πάνε καλύτερα από εδώ και εσύ είσαι δυνατός, γιατί έχεις τη δικηγόρο δίπλα, την Κατερίνα Φραγκάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία που μας έδωσες. Το στήριγμά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία που μας έδωσες. Το ξέρουμε. Μα έχεις γυναίκα δικηγόρο, δεν φοβάσαι τίποτα, φίλε. Δεν έχει. Έχω γυναίκα που με στηρίζει σε όλα. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Και άντρα δημοσιογράφο όμως. Ναι, ναι, και πρέπει να σου πω κάτι. Πρέπει αυτό πράγμα. Ξέρεις, μ' αρέσει. Καμιά φορά, και μην νομίζω ότι και εμείς δεν έχουμε καμιά φορά που μου λέει το ένα, της λέω το άλλο. Καλά, μην με βάλεις τα οικογενειακά, δεν θέλω. Κρατούν τα καυγαδάκια, ξέρεις, 2-3 λεπτά. Κατάλαβες. Μετά πάλι τα ακούω. Κατερίνα τα λέει μόνος του, χωρίς να το ρωτήσω, είδες, για καυγαδάκια, για τα πάντα. Έχω ένα προσόν, όλοι μου λένε ότι είσαι ο καλύτερος εξομολογητής. Αλλά ρε παιδιά, να είμαι εξομολογητής. Εδώ δεν έκανα ερώτηση αν έχετε καυγαδάκια και εσύ μου δίνεις την απάντηση. Λέω, είναι όλα καλά. Όταν είσαστε. Είναι ο καλύτερος μάρτυρας στα δικαστήρια. Έτσι, θα τα πει όλα και θα τη χάσουμε την υπόθεση. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Δημήτρη Χριστουλιά, σε ευχαρίστουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Εγώ σε ευχαριστώ που μου δώσατε λίγο έτσι. Περίμενα απ' έξω. Ναι, σου λείπουν τα μικρόφωνα εσένα. Τουλάχιστον με φωνάξατε μέσα να πω δύο λόγια. Σου λείπουν τα μικρόφωνα εσένα. Κυρίες και κυρίες και κύριοι, είναι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Ακούσατε για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων. Ακούσατε και τα ενίκο του όλα. Έτσι, οπότε θα συνεχίσουμε μετά με την. Τα ενίκο ενδύμω. Ενδύμω, λοιπόν. Γεια σου ρε Δημητρό, σε ευχαριστώ. Άντε. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά, κανόνες να πάμε πολλά για κανένα κρασί, κανένα τσίπουρο. Α, με το καλό, με το καλό. Πάμε καμιά Κύθνο. Κύθνος, η Κύθνος σου που γίνεται Κύθνος μας. Στο έχω πει πλέον. Στα είχα πει εγώ ότι δεν είναι υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό το νησί. Δεν το πίστευα πραγματικά. Τι παραλίες, τι εστιατόρια, τι φαγητό. Δηλαδή ένα νησί μόλις 2 ώρες από την Αθήνα και μπορείς πραγματικά να περάσεις τόσο υπέροχα. Πραγματικά. Τον έκανα θερμιώτη, παιδιά. Τον έκανα θερμιώτη. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε με την Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σου, Δημητρό. Γεια. Γεια σας, γεια σας. Η Μαρία Χριστοδούλου μου είπε ντροπή για κάτι που είπα πριν, αλλά έχω δικαίωμα. Ρωτάω τη δικηγόρο μου να μην το αποκαλύψω. Έχω δικαίωμα. Και βέβαια, να μην το αποκαλύψει. Αρκεί να μην το αποκαλύψει και η Μαρία Χριστοδούλου, να μείνει μεταξύ μας. Όχι, είναι καλό κορίτσι. Μην το πει ποτέ, Μαρία, αυτό που είπα. Δεν θα το πει. Θα στεναχωρηθούν πολύ αυτό που είπα. Και είχε δίκιο, ήταν ντροπή αυτό που είπα. Ήταν ντροπή πραγματικά. Λοιπόν, έτσι για να σας αφήσουμε και με καμιά απορία, ρε παιδί λίγο μου. Suspense. Λίγο suspense που λέει και το έτερό μου ήμιση πια το ραδιοφωνικό. Εδώ η Κατερίνα Φραγκάκη, έγκριτη δικηγόρος, το κορίτσι της δικαιοσύνης. Ακούσατε και το σύζυγο πριν που είναι περί των οικονομικών, να μας μιλάει για τις φορολογικές δηλώσεις και για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων. Η εκπομπή τα έχει όλα, είναι μια οικογένεια. Η Φραγκάκη για τα νομικά, ο Χριστούλιας για τα οικονομικά, ο Αμπελιώτης με το Βούκα και το Βελισσαράκο για τα φορολογικά. Δεν σας λείπει τίποτα από αυτό το μείγμα εκπομπής που τα έχει όλα. Και στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω και σας λέω σας αγαπάω και σας δίνω. Το λέει και ο Χατζηγιάννης, βέβαια το λέω μόνο εγώ. Και σας δίνω και το τριήμερο στην Αλμυρή Κορινθίας. Παιδιά, σκέφτηκα ένα τριήμερο που θα σας ενθουσιάσει, που δεν σας βάζει σε περιπέτειες να μπείτε στο πλοίο. Ένα διαφορετικό τριήμερο. Και κλείσαμε μαζί με το Αλμύρα Pizza Bar. Βασικά το Αλμύρα Pizza Bar τα έκλεισε όλα και το ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τριήμερο που σας δίνει. Και είναι για το άλλο που σου κου. Σε μία εβδομάδα από τώρα φεύγετε δηλαδή. Είναι αυστηρά για το άλλο που σου κου. Αλμύρα Pizza Bar. Στην παραλία Αλμυρή, Κατερίνα Φραγκάκη, που θέλω να την γκουγκλάρεις μετά με την ησυχία σου. Ναι, βραβευμένη με γαλάζια σημαία
Η Αλμυρή είναι η περιοχή δίπλα από τα Λουτρά τη ωραία Ελένη που λέμε. Α, τι ωραία. Ναι, είδε όμω και τα Λουτρά. Εγώ θέλω να μάθει και την Αλμυρή που είναι ακριβώ δίπλα. Και δεν έχουν πάρει τα Λουτρά, νομίζω. Μπορεί να έχουν πάρει και τα Λουτρά, μην τα δικήσω. Η Αλμυρή έχει πάρει γαλάζια σημαία. Τι ωραία. Πρέπει να πάμε, νομίζω. Πρέπει να πάμε. Αλμυρή, λοιπόν, με γαλάζια σημαία, φαγητό. Στο Αλμύρα Pizza Bar, στο Αλμύρα Grill και στο Αλμύρα Σουίδια Βάφλες, Κρέπες και Γλυκά. Θα φύγετε με συν 3 κιλά. Αν είσαστε διατεθειμένοι, ένα ζευγάρι κληρώνουμε, θα φύγετε με συν 3 κιλά. Ένα τριήμερο μπροστά στη θάλασσα, όλη μέρα, με τις ξαπλώστρες σας, τα καφεδάκια σας, τα κοκτέιλ σας, όλα πληρωμένα. Τι να σου πω τώρα, να μην σου πω πάλι πως είσαι η χαρά της ζωής. Δεν είναι ωραίο να μην έχεις να πληρώσεις τίποτα. Να είσαι σε μια παραλία με γαλάζια σημαία και να είσαι σαν να είσαι σε πεντάστερο που σε περιποιούνται. Και να τα έχει φροντίσει όλα ο φίλος ο Δημήτρης. Και ο Γιώργος ο Χριστίδης που έχει τα μαγαζιά εκεί. Μπράβο στον Γιώργο. Είναι πάρα πολύ large ο Γιώργος. Μου είπε Δημήτρη, θα έρθουν εδώ οι άνθρωποι, οι νικητές και δεν θα πληρώσουν τίποτα. Έτσι, ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Large. Είναι κυμπάρης, είναι κυμπάρης. Πολύ ωραίος ο Γιώργος. Λοιπόν, να φάτε οπωσδήποτε, όπως σας έχω πει, ριζότο με μελάνι σουπιάς και γαρίδες. Φανταστικό πιάτο. Real, πήγα να πω γαρία, γαρίαλ, από τις γαρίδες. Real κενό Αλμύρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Για το τριήμερο που κληρώνει αύριο και πάτε το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ξενοδοχείο είναι κλεισμένο. Ωχ, τα είπα και ηρέμησα. Ηρέμησες. Πες και εσύ τώρα, Κατερίνα. Εδώ ξέρουμε ότι είσαι άξια για να αναλάβεις και την εκπομπή, όχι να κάνεις την σύμπα. Θα την αναλάβω τελικά. Ναι, του χρόνου σε βλέπω να την αναλαμβάνεις και να έρχομαι εγώ καλεσμένος σου. Μακάρι, ρε παιδί μου, αλλά μακάρι, δεν νομίζω. Δύσκολο. Για πότε, είδες, δύσκολο. Για πότε με έφαγε, με καθάρισε. Είδες, μακάρι, λέει, σου λέω όλα αυτά, η χαρά της ζωής και μετά τσαπ, στην παίρνω την εκπομπή. Κρακ. Ναι, λοιπόν. Να σου πω, τι μου λέγες, τι ζητάτε οι δικηγόροι, μου λέγες από τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών. Γιατί τον οποίο συνάντησα, να σου πω, τον οποίο συνάντησα και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ως άνθρωπος. Τον συνάντησα στην Κύθνο κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης του Ξενία Κύθνου στον Ισραηλινό επιχειρηματία που το πήρε για 99 χρόνια και θα το κάνει πεντάστερο σπα για να κάνετε εκεί αματικά λουτρά, ζεστά νερά στην Κύθνο. Πολύ ωραία. Έχει τις πηγές εκεί, ναι, τις δύο πηγές που περνάνε μέσα από το ξενοδοχείο και θα έχει και ιαματικά. Θα μπαίνετε στην μπανιέρα εκεί που μπαίνανε και οι βασίλισσες και θα κάνετε σπα στην Κύθνο μου. Λοιπόν, τι ζητάς λοιπόν από τον κύριο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας ευτυχώς μας άκουσε που όλο αυτό το καιρό φωνάζαμε και λέγαμε ότι οι τράπεζες και τα funds δεν κάνουν τις ρυθμίσεις που θέλουμε και τους έκανε σύσταση. Με αποτέλεσμα τώρα ουσιαστικά όλο αυτό που λέγαμε για τις καταχρηστικές συμπεριφορές, ουσιαστικά ειδικά ενός φαντ, το οποίο, τι να σου πω τώρα Δημήτρη μου, βγάζει τον πληστηριασμό, ακόμα και την πρώτη κατοικία του κόσμου, ζητάει υπέρογκα ποσά, φέρνει τον κόσμο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας και είπε, από τη στιγμή που βλέπω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν τρέχει εξαιτίας του ότι είστε απρόθυμοι να ρυθμίσετε, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να τροποποιηθεί, να ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις, να ξεκινήσουν οι διαγραφές με σκοπό ουσιαστικά τη μείωση του ιδιωτικού χρέους. Εγώ θα σου πω ότι πήρα και την πρωτοβουλία να του στείλω και μια προσωπική επιστολή, όπως είχα κάνει και την προηγούμενη φορά που του είχα αναφέρει τα τεχνικά προβλήματα που είχε η πλατφόρμα και πράγματι, και να το πούμε και αυτά, διορθώθηκαν. Ωραία. Πολύ άμεσα, αφού στείλαμε τη συγκεκριμένη επιστολή. Του στείλα λοιπόν μια νεότερη επιστολή, στην οποία του θέτω ουσιαστικά ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να ουσιαστικά να επιληθεί άμεσα, εφόσον υπάρξει μια υποχρεωτικότητα συμμετοχής στη διαδικασία των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δεσμεύεται η τράπεζα και τα funds να δώσουν μια λύση, μια ρύθμιση ουσιαστικά στον δανειολήπτη, προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να ρυθμίσει το χρέος του, τόσο το ιδιωτικό δηλαδή προς τις τράπεζες, προς τα funds, καθώς επίσης και τα χρέη που μπορεί να έχει προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς το δημόσιο, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τρέξει πολύ εύκολα ο εξοδικαστικός, καθότι η δεσμευτικότητα υπάρχει μόνο για το δημόσιο και για τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν υπάρχει για τις τράπεζες. Μάλιστα. Οι τράπεζες λοιπόν, όταν βλέπουν ειδικά ότι έχει προγραμματιστεί ένας πληστηριασμός, δεν δέχονται να προχωρήσουν τη διαδικασία και λένε ότι εμείς δεν δίνουμε πρόταση. Δηλαδή βγαίνει το πρόσωπο εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Έτσι λοιπόν, εφόσον υπάρξει αυτή η δεσμευτικότητα, υποχρεωτικότητα της συμμετοχής και των τραπεζών και της ρύθμισης, πιστεύω ότι θα λυθεί το θέμα. Ωραία. Και θα έρθουν να γίνουν πολύ καλές ρυθμίσεις. Μακάρι. Και με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το ιδιωτικό χρέος. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Οπότε ουσιαστικά
υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Υπουργό σε αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται είναι υπάρχει. Καλό αυτό, ξέρεις, να ακούνε οι υπουργοί τι λέει ο κόσμος από κάτω, που ναι, τον εκπροσωπείτε γιατί... εσείς οι φορολογοτέχνες που είπα πριν. Ακριβώς. Εμείς τον εκπροσωπούμε ναι, τον κόσμο. Ο κόσμος εμείς δεν βλέπουμε. Έχει φωνή να πλησιάσει τον κύριο Ακριβώς. Σταϊκούρα ή τον κύριο Βορύδη ή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κανέναν. Εμείς γνωρίζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ναι. Τις βιώνουμε. Τα προβλήματα. Ξέρουμε τα προβλήματα του κόσμου. Άρα, που κολλάει το σύστημα, που κολλάει, που αδικεί ανθρώπους. Ο Υπουργός είναι κοντά στον κόσμο που ξέρει τα θέματα. Και στους ειδικούς ειδικά που ξέρουν τα θέματα, είναι σίγουρα ότι και ο νόμος θα επιτύχει. Και δεν θα είναι ένας νόμος ο οποίος δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Έλα, τι να τον κάνουμε τον νόμο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ακριβώς. Ωραία. Η Κατερίνα Φραγκάκη, θα μείνει λίγο ακόμη κοντά μας να τελειώσει η ναι, πρώτη ώρα, έτσι. Έχει 10 λεπτά και 15, έτσι. Εμείς τι κάνουμε, κυρία Χριστοδούλου, να πω λίγο για τη Real News, μου επιτρέπετε, προλαβαίνουμε, μπράβο. Να σας πω λοιπόν ότι κυκλοφορεί και αυτό το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ δυνατή η Real News. Η Real News που έχει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά έχει και μια μόνιμη, θα έλεγα, προσφορά. Τη διαβάζω και εδώ μπροστά μου. Τη δωρεπιταγή των 5 ευρώ για αγορές άνω των 20 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ μπαζάρ του ομίλου Βερούκα. Να σας πω ότι η προσφορά ισχύει και για την απλή έκδοση των 2 ευρώ. Μια προσφορά που αποκτάει κοινωνικό χαρακτήρα, όπως κατ' επανάληψη έχω τονίσει, και θέλω να δώσω και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Στέργιο Χατζηνικολάου, αλλά και στο εμπορικό τμήμα του σταθμού. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, δεν υπάρχει τελευταίος βέβαια εδώ, που συνεχίζουμε, φαντάζομαι δύσκολα, όχι πολύ εύκολα, αυτή την κοινωνική προσφορά σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ μπαζάρ του ομίλου Βερούκα. Γιατί, Κατερίνα μου, το να παίρνεις μια δωρεπιταγή κάθε Σαββατοκύριακο των 5 ευρώ με τη Real News είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξέρεις ότι 2-3-4 γάλατα ή ένα γάλα και 2-3 γιαούρτια είναι κερασμένα από τη Real News και από τα σούπερ μάρκετ μπαζάρ του ομίλου Βερούκα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και έχεις και την εφημεριδούλα σαν να την ξεφυλίσεις, να μάθεις 5 πράγματα. Γιατί η Real News σίγουρα θα σε φωτίσει αυτό το Σαββατοκύριακο, και αν υπάρχουν εμπρισμοί, τι λέει το κράτος, τι λέει η δικαιοσύνη. Άλλη έγκυρη, η έγκυρη, θα έλεγα, ενημέρωση που μπορεί να έχει ένας πολίτης μέσω της εφημερίδας και άλλο μέσω των site. Είναι ακριβώς. Γι' αυτό βλέπαμε ότι παλιότεροι, εμένα μου έλεγε ο πατέρας ναι. μου, άμα θες να μάθεις να γράφεις έκθεση ναι. και να ξέρεις τα προβλήματα, διάβασε εφημερίδες. Ναι, γιατί ο Χριστούλιας και ο κάθε Χριστούλιας κάθεται μια εβδομάδα και διαβάζει και στίβει το μυαλό του για να γράψει ένα άρθρο που θα το διαβάσει στη Real News. Μια εβδομάδα, παιδιά. Γι' αυτό είναι συμπυκνωμένη γνώση και ο κόπος μιας εβδομάδας ενός δημοσιογράφου το ένα αρθράκι ή το ένα ρεπορτάζ που θα διαβάσετε. Και μετά από αυτό το άρθρο ξεκινάει ουσιαστικά και η ιδιοσιογραφία που θα έχουν τα κανάλια. Σωστά, σωστά. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, είναι έρευνα, τα site. Είναι έρευνα ουσιαστικά. Από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με την Κατερίνα Φραγκάκη για τη συνέχεια της εκπομπής. Αλλαγή σκυτάλης, παράδοση παραλαβή που λέμε. Στη θέση της Μαρίας Χριστοδούλου είναι ο φίλος μου ο Τάκης ο Μαυράκης. Πώς το βλέπεις τον Τάκη? Πολύ καλός και, έμπειρος, και τραγουδάρα, ρε παιδί μου, τι ακούμε τώρα. Ναι, και τραγούδαγε ο ίδιος. Και ο ίδιος. Μπήκε μερακλωμένος ο Τάκης, ο οποίος ξέρει και ζει την εκπομπή όπως τη ζούμε και εμείς και όπως πρέπει να τη ζούμε όλοι εδώ σαν μια παρέα. Να σας θυμίσω και σε λίγο θα σας μεταφέρω και στο κλίμα εκείνο ότι κληρώνουμε αύριο, ξεκίνησε σήμερα και με συνοπτικές διαδικασίες κληρώνουμε αύριο ένα τριήμερο που είναι για το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι κλεισμένο το ξενοδοχείο δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης. Άρα όσοι δηλώνετε συμμετοχή, να ξέρετε ότι φεύγετε και είναι για ζευγάρι, επίσης το δώρο να πω, φεύγετε το άλλο που σου κου. Σας στέλνουμε στην Αλμυρή Κορινθία, στην Αλμυρή της Κορίνθου. Έχεις πάει στην Αλμυρή? Στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης έχεις πάει? Δίπλα είναι, ρε φίλε. Είδες που πρέπει να κάνω την Αλμυρή πιο δημοφιλή από τα Λουτρά ναι, της Ωραίας Ελένης. Ναι, ναι, θα την κάνεις εσύ, δεν υπάρχει θέμα. Ακριβώς. Είναι μία ώρα από την Αθήνα και τα Λουτρά και η Αλμυρή. Η Αλμυρή είναι αμέσως μετά τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Ξέρετε γιατί νερά μιλάμε εκεί? Τα νερά είναι κρυστάλλινα. Η δε παραλία της Αλμυρής έχει γαλάζια σημαία και θα μείνετε σε ένα ξενοδοχείο που σας έχει κλείσει το Αλμύρα Pizza Bar που προσφέρει τα πάντα. Και είναι το Αλμύρα Pizza Bar, είναι ένα concept 3-1. Αλμύρα Pizza Bar, Αλμύρα Grill, δύο εστιατόρια και ζαχαροπλαστείο βαφλάδικο, το Αλμύρα Sweet. Σου τρέχουν τα σάλια, Και είπες θα πάρουμε 3 κιλά. Όποιος πάει εκεί, αφού είναι όλα ελεύθερα, δεν έχει περιορισμό στην κατανάλωση. Προσπαθούμε να δυνατήσουμε και θα μας βάλεις να πάρουμε 3 κιλά τώρα. Ο κύριος Γιώργος Χριστίδης είπε ότι τα πάντα είναι κερασμένα για το ζευγάρι που θα κερδίσει αυτό το τριήμερο. Μπράβο του, μπράβο του. Αλμύρα Pizza Bar, ακολουθήστε το και στο Instagram να γίνετε followers εκεί και να ενημερώνεστε. Άλλωστε, μπορείτε να το κάνετε και ως ημερήσια εκδρομή, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μία ώρα από την Αθήνα, πας κάθε όλη μέρα, τρως τα γλυκά σου, τις βάφλες σου και φεύγεις. Εγώ πάντως θα πάω. Να σου πω κάτι.
Αν φύγεις μια μέρα μακριά από την Αθήνα, πραγματικά είναι σαν να έχεις φύγει ένα τριήμερο. Αρκεί να μπεις στο αυτοκίνητο και να φύγεις. Η δε βενζίνη για μια ώρα απόσταση είναι οικονομική. Δεν πάτε τρεις ώρες, μια ώρα. Θα ξοδέψετε ένα πεντάρικο και όλα τα άλλα είναι πληρωμένα. Πολύ ωραία. Ένα πενιντάρικο και θα πάρετε μια παροχή εκατοντάδων ευρώ. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το Δημήτρη και θα πάμε. Να πάμε. Προσκλήθηκα και εγώ. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, Real Keno Almira. Και βέβαια να έρθεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Real Keno Almira, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Για πάρε τον αντιδήμαρχο λίγο ρετάκι. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Πιέτρης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Κορινθίων. Κύριε Πιέτρη, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τι κάνετε, πώς... Αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, καλησπέρα από Αττική της Επαγγελίας, από το Δήμο Κορινθίων. Από τον επίκειο παράδεισο δίπλα σας μόλις 45 λεπτά. 45 λεπτά ή μία ώρα, γιατί εγώ έλεγα μία ώρα. Η Κόρινθος είναι 45, αλλά οι παραλίες όλες δεν είναι στα 45 λεπτά, μην είσαστε υπερβολικός κύριε αντιδήμαρχε. Η πρώτη όμως παραλία που θα βρείτε είναι στα 45 λεπτά, οπότε γιατί να μην το κάνετε πιο ελκυστικό εφόσον είναι κιόλας. Έχω δίπλα μου την Κατερίνα Φραγκάκη, τη δικηγόρο. Προσέξτε, γιατί αν μας λέτε ψέματα θα μιλήσετε με τη δικηγόρο μου. Γεια σας. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε. Καλησπέρα μου. Έχω ακούσει τα καλύτερα για σένα και μόνο που είσαι δίπλα από το φίλο μου τον Δημήτρη με σιγουριά. Και εγώ για σας. Λοιπόν, επειδή δίνουμε φίλε τιμολέων ένα τριήμερο με συνοπτικές διαδικασίες στο Real αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αλμυρή Κορίνθου, κάνοντάς σας μεγάλη διαφήμιση στην Κόρινθο. Πριν από λίγο ήμουν εκεί, έχω να σας πω. Η Αλμυρή Κορινθίας φέτος, μάλιστα η παραλία απέκτησε και γαλάζια τη μέρα. Ναι. Μείνε κάπου σταθερός, δεν σε ακούμε αντιδήμαρχε, μείνε κάπου σταθερός. Με ακούς τώρα? Μη μετακινήσε, είσαι ακίνητος. Σταθερός. Βγάλε και λίγο το AirPod, αυτό το καλώδιο, τι έχεις το αυτί. Μισό λεπτάκι. Ναι. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Πολύ καλύτερα. Καμπάνα, αυτό είναι. Πάμε λοιπόν να ακούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πριν από λίγο ήμουν και εγώ στην Αλμυρή Κορινθίας, η οποία έχει αποκτήσει και γαλάζια σημαία φέτος, έχω να δηλώσω. Ναι. Γαλάζια σημαία πάνε πριν ότι πληρεί 33 προδιαγραφές μια παραλία, που σημαίνει ότι είναι αξιόπιστη, ελέγχουμε καταστάσεις. Έχουμε ό,τι χρειάζεται για πρώτες βοήθειες, αλαξιέρες, δουλειέρες, ολοκένουργια μαγαζιά, πολύ ωραία μέρη τα οποία αξίζει πραγματικά και δωμάτια, σουίτες, αλλά και μαγαζιά για όλες τις οικονομικές δυνατότητες. Ναι. Και είναι στο Σαλονικό κόλπο, μόλις 5 με 7 λεπτά δίπλα από τον νησί. Ναι, και είναι η περιοχή γιατί ο κόσμος ξέρει πιο καλά τα λουτρά της ωραίας Ελένης, νομίζω, και είναι η ώρα να μάθει και την Αλμυρία. Και τα λουτρά έρχονται και τα ιαματικά τους, για όλο τον χρόνο έχουμε να δηλώσουμε και όλες τις ηλικίες. Ναι. Αλλά τα λουτρά, σε συνέχεια μετά από τα λουτρά, πριν τα λουτρά, έχουμε τις Κεχρίες, άλλη μια πολύ ωραία μεγάλη παραλία. Μετά συνεχίζουμε, έχουμε μικρό, μεγάλο Ομόνι, έχουμε τον Κόρφο στην άκρη εντελώς του Δήμου Κορινθίων, που είναι και αυτό ένα γραφικό σημείο, λες και βρίσκεται στο νησί. Πραγματικά ο Δήμος μας, αν έχετε το χρόνο, τρεις μέρες, ας πούμε, τρεις με τέσσερις μέρες, και μπορείτε να θέλετε να πάτε κάπου διακοπές, αλλά να μην βρίσκετε στα νησιά τώρα, παραδείγματος χάρη, να πάτε να βρείτε. Να μεταφερθείτε, να θέλετε να δώσετε 700 ευρώ για μεταφορικά, είτε με αεροπλάνο είτε με καράβι κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβά, αλλά 700 δεν είναι παντού, γιατί εξαρτάται και από τον προορισμό. Μην είμαστε δηλαδή τώρα, μην το πάμε στο άλλο άκρο. Υπάρχει, είναι ξέρω εγώ. Να πάει στην Κρήτη, λέω εγώ τώρα. Α, η Κρήτη, ναι, αλλά μπορεί να πάει κάποιο. Σίγουρα να δώσει τόσα χρήματα. Ναι, αλλά. Και οι διαμονή που κατά μέσο όρο θέλουν, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, γύρω στα 200 ευρώ για ενυπέρευση, 100 με 150 και 200, στην Κόρινθο βάζει 50 ευρώ βενζίνη με πετρέλαιο αναλόγω. Δεν θέλει να είναι με τα αμάξια, έχουμε και άλλου τρόπου μεταφορά. Λεωφορεία προ τα ακούστα. Ωραία, ωραία. Έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη μία ώρα δίπλα σου και μπορεί να έχει 20 παραλίες. Αρχαιολογία έχουμε την αρχαία Κόρινθο. Θρησκευτικό τουρισμό έχουμε τον Απόστολο Παύλο. Θέλει εναλλακτικέ δραστηριότητε έχουμε. Παίρνει το καραβάκι, περνά από τη διόρυγα τη Κορίνθου. Κάνει και ένα budget jumping άμα είσαι και πιο θαραλέο. Κάτσε. Μισό λεπτό, αντιδήμαρχε, μισό λεπτό. Τι κάνει και ένα budget jumping, τι μα πέρα. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα πω εγώ στην Κατερίνα Φραγκάκη. Αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, στην ηλικία σου θεωρώ στα 35 είναι πολύ εύκολο να κάνει. Ναι, μισό λεπτό. Αντιδήμαρχε, μία τελεία σε παρακαλώ πολύ. Κατερίνα Φραγκάκη, θα έκανε budget jumping στη. Σε καμία περίπτωση. Στα 18 το είχα σκεφτεί. Να πω κάτι. Αλλά λέω όχι. Βόλτα εννοείται. Και να βλέπω όσους κάνουν bungee jumping, ναι. Ναι, αλλά εγώ θα τη δελέαζα με το άλλο την Κατερίνα Φραγκάκη. Με τη βαρκάδα που κάνατε τις προάλλες, κύριε αντιδήμαρχε, σας είδαμε σε Πανελλήνια Εμβέλεια και είδατε τα δελφίνια στον Κορινθιακό. Λέμε και την παγκόσμια μοναδικότητα στον Κορινθιακό κόλπο. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 4 είδη δελφινιών και εμείς έχουμε στον Κορινθιακό κόλπο και τα 4 είδη. Αυτό το άκουσα, Κατερίνα, είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι δηλαδή να μπει στην βαρκούλα. Αυτές οι εκδρομές πόσο στοιχίζουν, αντιδήμαρχε? Δεν κοστίζουν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει και να βρει και με 40, με 50 ευρώ.
και αναλόγως και τις ώρες που μπορεί να το χρειαστείς. Για όλη τη μέρα δεν μπορεί να φτάσει και 100 με 150 ευρώ μάξο. Το άτομο ή όλοι μαζί? Όλοι μαζί. Η οικογένεια. Άμα θες όμως τώρα να πας μόνο μια πολύ μικρή βόλτα για μια ώρα, πολύ λιγότερο βέβαια. Δηλαδή με 40 ευρώ πάμε μια ώρα η οικογένεια? Ναι, πάμε. Παιδιά, αυτό είναι πολύ οικονομικό, είναι καλό. Πάμε. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν κουρασγέρες τώρα, άλλες με φουσκωτάκια. Και μάλιστα δεν αξίζει να δώσετε και πάρα πολλά χρήματα στο φαγητό, γιατί εδώ πέρα όλα είναι τοπικά τα προϊόντα. Το λάδι μας, το ψάρι μας, το κρασί μας, όλα τα παράγουμε εδώ. Οπότε θα πας να φας μαγαζί παραθαλάσσιο, δύο άτομα θα δώσουν max 50 ευρώ πάνω ακριβώς στο κύμα. Οι τιμές είναι καλές δηλαδή στην εστίαση, αυτό λέμε. Είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές, άσχετα αν έχουν ανέβει όλα τα άλλα, ρεύματα, βενζίνες, πετρέλαια κτλ. Αλλά και σε άλλες περιοχές χρυσοπληρώνεις εδώ, χρυσοπληρώνεις μέχρι και την ξαπλώστα σε άλλες περιοχές για να πας. Στην Κόρινθο η ξαπλώστα είναι δωρεάν, αγαπητέ μου. Έχει δίκιο ο αντιδήμαρχος. Δεν πληρώνεις για την ξαπλώστρα. Είναι φτηνές οι τιμές. Είναι τόσο κοντά από την Αθήνα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε μετά την εκπομπή. Ορίστε, η δικηγόρος. Είναι ο Δημήτρης απ' έξω, φωνάζει στην Ελένη και φύγαμε. Κύριε Πιέτρη, αφού πείσατε τη δικηγόρο που είναι δύσκολος άνθρωπος, να ξέρετε, δεν πείθετε εύκολα. Κοίτα, στην καλοπέραση δεν είμαι δύσκολος άνθρωπος. Οπότε ξέρει τι καλό θα πρέπει να επιλέξει για να περάσει καλά και αυτό είναι η κόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που σας άκουσα. Καλή συνέχεια, Τιμολέον Πιέτρη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πώς πέρασε τη μια ώρα εκπομπής που κάναμε? I was petrified. Ανεβασμένη φεύγει. Λοιπόν, θα πάμε. Εγώ έχω ακόμη μια ώρα εκπομπής. Θέλω να περιμένεις μια ώρα. Να περιμένουμε. Κοίταξε, θα φύγουμε. Πάρε τηλέφωνο την Ελένη. Άμα φύγουμε και είμαστε και εκεί 6:30 είναι μια χαρά. Ζέστη. Θα κάνουμε το μπανάκι μας. Θα κάνουμε το φαγητάκι μας. Θα κάνουμε το φαγητάκι μας και επιστρέφουμε. Το πιστεύεις ότι και πέντε να φύγεις από την Αθήνα και να είσαι 6 στην Κόρινθο, μέρα, ντάλα ακόμη, ήλιο, ζέστη. Μέχρι τις 8.30, πότε δει ο ήλιος τώρα, 8.30-2 εκεί το περίπου. Το πιο ωραίο μπάνιο θα κάνουμε. Και μετά, αν κάτσεις μέχρι τις 10-11 και φας και το φαγητάκι σου και γυρίσεις 12 στο σπιτάκι σου. Μπορεί να πάμε και για ένα ποτό, άμα θες. Για ένα. Όποιος οδηγεί δεν θα πει. Ένα, επιτρέπετε. Ένα ποτηράκι κρασί. Ένα ποτηράκι κρασί. Μικρό, λοιπόν, όχι μόνο. Και να γυρίσεις σπίτι, Κατερίνα. Να τρέχουμε για άλλο τεστ. Ακριβώς το βράδυ 12 η ώρα είναι σαν να έχεις φύγει. Από τις 6 σου λέω μέχρι τις 12 οι 6 ώρες είναι σαν μια μέρα, ένα Σαββατοκύριακο είναι. Τέλεια. Είναι η απόφαση, παιδιά. Η απόφαση. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Περιμένω. Ωστε. Θα περιμένω. Παιδιά, θέλει διακοπές. Θα πείσω τον Δημήτρη να περιμένουμε. Είναι και αυτός δύσκολος, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα πιστεί. Και φεύγουμε. Άμα του πούμε ότι έχει καλό φαγητό, θα έρθει ο Δημήτρης. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Αποχαιρετώ το Κατερινάκη. Και την σε περιμένω. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Και την μου. Επόμενη εβδομάδα να κλείσουμε μαζί τις εκπομπές μου φέτος. Βέβαια, με χαρά. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.